Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι αντιμετωπίσαμε κάποια προβλήματα στην Αθήνα με τα αυτοκίνητα, αλλά τώρα κάπως που άρχισε να κινείται πάλι η αγορά, αποφασίσαμε με τον συνέδερό μου και τον φίλο μου να επεκταθούμε, να έρθουμε εδώ. Εδώ φαίνονται καλύτερα τα πράγματα. Ναι, εντάξει, το έχω ακούσει κι εγώ. Κοίτα, 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 πού είναι. Κρίμα. Κρίμα. Το έχω ακούσει κι εγώ για την κρίση στην Αθήνα από κάτι φίλες μου εκεί. Ναι. Καλά θα πάτε εδώ, Μάνο. Αρκεί να μην έχει πάθει κανένα ατύχημα. Δηλαδή, δεν το κάνει αυτό συνήθως. Δεν με στείνει. Είναι πολύ τυπικός. Πάρε ξανά από το κινητό μου, έλα. Έλα. Κοίτα. Θέλει να σου δώσει ένα φιλάκι. Θέλει να σου δώσει. Έλα, παιδάκι μου, και τρόμαξα. Γιατί. Είσαι καλά. Ναι. Τι είναι αυτό το νούμερο, ρε. Άλλαξες αριθμό. Όχι, όχι. Γιατί με έστησες. Τι, είχαμε ραντεβού και δεν το θυμάμαι. Ρε, πίνεις λιγμένα. Ακριβώς. Ποια είναι η Λίδρας. Στο κέντρο. Δεν την ξέρω. Καλά, θα πάρω ταξί. Κάτι ετοιμάζεις πάλι, ε. Ναι. Έρχομαι. Σε 10 λεπτά θα είμαι εκεί. Σε ευχαριστώ. Δανάη, χαρήκα πολύ που σε γνώρισα. Κι εγώ. Καλή τύχη σου εύχομαι, Μανώ. Να σε καλά. Sì, siamo completamente. D'accordo, Sergio. Ciao. Τι σου έλεγε ο Σπαλέτη. Καινούργια πρόταση που του έκανα. Σε τιμή θα είναι λίγο μεγαλύτερη από την αρχική, αλλά σε καμία περίπτωση με αυτή που έκανε ο Σύφης. Δηλαδή, στα πόσα θα κλείσουμε τη συμφωνία. 50% πιο κάτω από ό,τι διαπραγματευόταν ο Σύφης. Είσαι ο καλύτερος, ρε Ματθαίο. Είσαι ο καλύτερος. Όχι σε τον άλλο τον κόπανο. Καλά, εντάξει. Ο Σύφης όσο καλός αμπελουργός είναι, άλλο τόσο μάπα έμπορος είναι. Τι έγινε, ρε παιδιά, γιατί γελάτε. Αν μάθεις τι έκανε η Αλίκη, και εσύ θα γελάσεις. Δηλαδή. Παιδιά, δεν σου ορολογείτε, πλάκα μου κάνετε, έτσι. Ρε, μας έβριζε στη ψύχρα, σου λέω. Εμένα με έλεγε θλιβερό αφεντικό. Και με ένα σκληρό καπιταλιστή. Και συνέχεια έβριζε το κεφάλαιο. Ντρέπομαι τώρα, συγγνώμη, ρε παιδιά, πραγματικά. Εμείς πάντως το απολαύσαμε, ε. Εγώ μέχρι που τη βρήκα και χαριτωμένη. Δηλαδή, έτσι όπως έδειχνε το ενδιαφέρον της για σένα, μπράβο, ρε φίλε. Έχει βρε παιδί με ένα δικό της ταμπεραμέντο. Έλα, έλα. Κοίτα, νόζι! Άντε! Αυτή θα σε χορέψει το ταψί όταν μεγαλώσει. Χαλάλη της να με χορέψει όσο θέλει, έλα εδώ. Να σου πω, πάμε να φάμε κανένα ψαράκι. Και δεν πάμε. Ψαράκι, θα βγάλουμε τα κοκολόγια, θα τα φάμε. Πάμε να φάμε. Φουτ. Σακάκι. Λες να μου ξέφυγε κανένα κόκαλο. Σαλάτα. Εντάξει, μάσα καλά και άμα βρεις γάλτο. Εντάξει, θα το ψάξω εγώ. Με την πανικοβάλλεις όμως, δεν είναι χασί. Πας καλά. Ξέρεις πώς πνίγηκαν από κόκαλο. Έλα, δεν είναι ώρα να τις δημιουργείς φοβίες. Είναι καλό να φοβάται λίγο. Την κάνει προσεκτική. Ναι, το κορίτσι μου. Θα είσαι προσεκτική σαν τον μπαμπά σου, ναι. Κάτσε να πάρουμε τη μαμά να σε καμαρώσει λίγο. Πάρα τώρα. Δεν το πιστεύω. Τι έγινε, έχασες το κινητό σου. Το είχα στο εινοπλίο. Ελπίζω να το ξέχασα εκεί, να μην το έχω χάσει. Θες καλαμάρι. Ένα καλαμάρι καλύτερα. Γρήγορα.
Πάντα μου λέγες ότι είμαι δυνατή. Γιατί το πιστεύω. Εμείς οι δύο μοιάζουμε, ξέρεις. Ό,τι και να μας συμβεί, συνεχίζουμε να έχουμε τόση πολύ δύναμη που δίνουμε και στους άλλους. Ε? Ναι. Εδώ είμαι εγώ. Άντε, κλείσε τα ματάκια σου να κοιμηθείς. Μαμά, γιατί ήρθε ο Θεός Πατρόκλος στην Ιταλία? Δεν σου εξήγησε, αγάπη μου. Έχει δουλειές εδώ στην Ιταλία, είμαι τα κρασιά, γι' αυτό και πέρασε να μας δει. Τι έχεις πάθει, παιδί μου, και σ' αφηρημένη? Τίποτα. Μαρίνα, Μαρίνα, τι έχεις πάθει από χτες? Μη με ξαναπάρεις ποτέ. Τελειώσαμε. Δεν το αίσθησα εγώ. Δήμητρα, πόσες φορές τα... Δήμητρα. Δήμητρα. Was bereust du dich, ne? Was wirst du bereuen? Και μετά? Μετά μεταχωρήσαμε με τον Αλέκο, κακήν κακός. Μάλιστα. Και είσαι ένα χρόνο μόνη σου, από τότε τίποτα? Τίποτα. Άστα, χιλιά. Βαρέθηκε η μικρή, δεν πάμε σιγά σιγά? Ναι. Ζήλεψες, βρε Χαζούλα? Πάρα πολύ. Έκανα σενάρια. Μου έπεσε στο εινοποιείο το κινητό. Θα μου το φέρει ο Ματθαίος μετά στο σπίτι της Αλεξάνδρας. Θα μαζευτούμε όλοι εκεί για φαγητό. Ορκίσου ότι δεν ήσουν με καμία. Ήμουν με δύο. Με την Αγάπη και τη Δανάη. Και με τη Δανάη. Και πού πήγατε? Να φάμε ψαράκι. Όχι να ζηλέψει και τη Δανάη τώρα. Γιατί όχι? Μια χαρά κορίτσι είναι. Πες ό,τι θέλεις μόνο εμένα. Μόνο εσένα θέλω. Ξαναπες το πιο δυνατά. Μόνο εσένα θέλω, ρε. Όλος δικό σου. Κι ο λίγος κι ο μεγάλος. Όλος δικό σου. Κι αυτός που κλαίει κι ο άλλος. Κι όλοι οι κρυμμένοι μου εαυτοί. Για σένα είναι κι αυτοί. Ορίστε, Χρυσάνθη. Είναι τα πρακτικά της εταιρείας. Είναι οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι ο ισολογισμός της περσινής χρονιάς. Είναι όλα. Θα μπορούσα να σας στείλω με mail, αλλά επειδή ήταν να βρεθούμε εδώ, είπα να σταφερώ να τα ελέγξεις. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι πολύ ικανοποιημένη και δεν... μετάνιωσα ποτέ που έχω κάνει επένδυση στην εταιρεία σας. Αχ, ο Ματθαίος μου είναι ιδιοφυΐα. Και στα θέματα της δουλειάς του είναι τυπικότατος. Ναι, μας έχει πνίξει στην τυπικότητα. Είναι και συγκεντρωτικός. Ματθαίο, τώρα εγώ θα πάρω την ευκαιρία και θέλω να σου ζητήσω μια χάρη. Χωρίς να παρεξηγηθώ, ε. Ξέρω ότι δεν τα πάτε πάρα πολύ καλά με τον Παύλο και... θέλω τόσο πολύ να αλλάξει αυτό. Ας αφήσουμε τον χρόνο να αυλύνει τις διαφορές, Χρυσάνθη. Και βλέπουμε. Καλησπέρα. Άντε, ρε, εσένα περίμενα, με πεινάμε. Ματθαίος, το κινητό μου. Καλά, ρε, πώς κάνεις έτσι? Στόφερ, να σου πάει. Μη σε πάρει η Μελίνα τηλέφωνο και δεν σε βρει. Μιλήσαμε από το σταθερό του σπιτιού, ξέρω ότι είμαι εδώ. Απλώς δεν μπορώ να ζήσω χωρίς το κινητό μου. Έτσι είναι οι ερωτευμένοι. Λοιπόν, ελάτε να φάμε πριν κρυώσουν τα φαγητά. Όχι, Μαρίνα. Έλα, Μαρίνα. Θέλω να συναντηθούμε. Μόνοι μας. Εντάξει, αγαπημό, όποτε θες. Έλα, αγαπημό. Αχ, βρε χιλιά μου, ζηλεύω πάρα πολύ που είστε μαζεμένοι εκεί στην Αλεξάνδρα. Να σου πω. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην τέτοια της αγάπης.
Αν παρακαλέσεις και τη Δανάη να μείνει εκεί, δεν έρχεσαι εδώ για ένα βράδυ? Ναι, Ρωμό. Έρχομαι.